Ο κύριος Βλαχάβας έχει τώρα το λόγο. Κύριε Βλαχάβα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Σιφάκη για την ομιλία του. Ενδιαφέρουσα και τεκμηριωμένη, θα τολμήσω να πω, ως συνήθως. Καταρχήν συμμερίζομαι πλήρως τις απόψεις του. Το πρόβλημα, νομίζω, κύριε Σιφάκη, αγαπητέ Σύφη, ξεκινά από το ότι είναι ο όρος overhyped, έτσι, ότι έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες και αν λεγόταν διαφορετικά, για παράδειγμα, αν λεγόταν συστήματα λήψης απόφασης, ένας παμπάλαιος όρος και αυτός, και άλλωστε και η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται κυρίως για λήψη απόφασης, ή αν λεγόταν εξελιγμένοι αυτοματισμοί. Νομίζω ότι κανείς δεν θα γινόταν. Πάρα πολλές συζητήσεις θα είχαν αποφευχθεί. Αυτή είναι η πρώτη μου. Θα πω 2-3 πράγματα, σαν statement, θα βάλω και ένα ερώτημα και θα ήθελα φυσικά το σχόλιο σας. Άρα λοιπόν, η πρώτη μου άποψη είναι σχόλιο ότι είναι το όνομα που, επιτρέψτε μου την έκφραση, που τσιγκλάει και δημιουργεί προσδοκίες, σενάρια και όλα αυτά τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, οφείλουμε να πούμε ότι έχει προσφέρει. Έχει, όπως όλες τις τεχνολογίες, εγώ δηλαδή δεν συμμερίζομαι τις φοβίες της τεχνητής νοημοσύνης, ελάχιστες, γιατί όλες τις τεχνολογίες δημιουργούσαν φοβίες και δημιουργούσαν ενεργεία. Έτσι, κάθε τεχνολογική επανάσταση δημιουργούσε ενεργεία. Και μάλλον δημιουργούσε ενεργεία, προσωρινά δημιουργούσε ενεργεία. Άλλαζε το είδος της δουλειάς. Γιατί αν δημιουργούσαν οι τεχνολογίες, αν δημιουργούσαν ενεργεία, αυτή τη στιγμή ο μισός πλανήτης θα ήταν άνεργος. Δεν είναι όμως έτσι. Άρα απλά αλλάζει τη φύση της δουλειάς. Και το λέω αυτό γιατί κάθε φορά που μπαίνω σε ένα πάρκινγκ και αυτόματα βγαίνει το εισιτήριο, γιατί υπάρχει ένα σύστημα αναγνώρισης εικόνας που διαβάζει την πινακίδα μου, θυμάμαι παλιότερα που ήταν κάποιος και έγραφε. Και λέω, ορίστε, απαλλάξαμε έναν άνθρωπο από μια βαρετή δουλειά και πάρα πολλές άλλες, έτσι δεν τις αναφέρω. Προσέφερε στην ασφάλεια. Έτσι, αναγνώριση εικόνες, κάμερες στους χώρους, αναγνώριση πίσω στα αεροδρόμια, γενικά έχει προσφέρει. Αυτό θα είναι λοιπόν μια ερώτηση στο τέλος, αυτά όλα που σημειώνω. Metaverse. Το αναφέρουμε τώρα και πολύ ωραία το είπατε, αλλά όταν δεν είχε εφαρμοστεί η τεχνητή νοημοσύνη στα video games, δεν είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Πάλι τα παδάκια που παίζανε στα video games δεν ζούσαν σε ένα άλλο σύμπαν και είχαν δυστυχώς, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, έτσι, για τα πιο πολλά παιχνίδια video games έχουν βία. Δεν έχουν, γιατί είναι πιο εύκολο να παραχθεί φυσικά και έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άρα το Metaverse νομίζω υπάρχει χρόνια και δεν ευθύνεται. Απλά η τεχνητή νοημοσύνη το έκανε πιο ρεαλιστικό. Δεν θα μακρηγορήσω. Εγώ λοιπόν συμφωνώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια εξέλιξη των λογισμικών. Όλα τα λογισμικά είχαν μια ευφυΐα. Λιγότεροι, περισσότεροι. Άρα δεν είναι μια εξέλιξη των λογισμικών. Τίποτε το φοβερό. Ο όρος είναι που μπερδεύει. Το νοημοσύνη δεν είναι. Και καταλήγω λοιπόν, για να κάνω και το ερώτημα, γιατί τοποθετήθηκα. Βοηθά αυτή η εξέλιξη του λογισμικού που το ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη καθ' υπερβολή, κατ' εμέ. Βοηθά την ανθρωπότητα να καταλήξουμε σε κάτι. Με τα προβλήματά της, με τα μειονεκτήματά της και τα πλεονεκτήματά της. At the end, το πρόσημο είναι θετικό. Αυτό έτσι, θα ήθελα με όλο το σκεπτικό που έβαλα προηγουμένως, βάζοντας τα υπέρ και τα κατά μιας τεχνολογίας που ήταν αναπόφευκτο να έρθει, γιατί προχωράνε οι επεξεργαστές, προχωράνε οι υπολογιστές, αλλά λογικό είναι να έρθουν και καλύτερα λογισμικά. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Ωραία. Νομίζω ότι... Εντάξει, τώρα, αγαπητέ φίλε Γιάννη, το αποδραματικοποιείς λίγο το θέμα. Λες, υπάρχει μια ομαλή εξέλιξη, έχουμε πιο έξυπνα λογισμικά κτλ. Νομίζω ότι το θέμα δεν θα ετίθετο καν εάν χρησιμοποιούσαμε την τεχνολογία προσεκτικά. Το θέμα είναι πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Αυτό είναι το θέμα. Το αν τώρα το λέμε ότι έχουμε έξυπνα συστήματα ή δεν έχουμε έξυπνα συστήματα, δεν έχει αυτό τόσο σημασία. Το θέμα, έθεσες μια σειρά, θα τα πάρω με τη σειρά. Καταρχήν,
άλλο είναι η τεχνολογία που έχεις ένα τρακτέρ και δεν σκάβεις ή δεν κάνεις μια χειρονακτική δουλειά, και άλλο είναι μια τεχνολογία η οποία ακόμα μπορεί να σε αντικαταστήσει και σε αυτό το οποίο είναι πολύ κρίσιμο για τον άνθρωπο, το ότι διαχειρίζεσαι τη συνειδητότητά σου. Δηλαδή, αν αύριο ο άνθρωπος, το παιδί, κοιτάει για να αποφασίσει τι θα κάνει, κοιτάει, δεν κοιτάει τα οράματά του, δεν κάθεται να σκεφτεί και κοιτάει στο διαδίκτυο τι θα γίνει, εκεί νομίζω υπάρχει ένα θέμα. Και ο άνθρωπος έχει και μια τάση, να, και αυτή η τάση εντείνεται και θα το δείτε αυτό το πράγμα και φαίνεται και στην εκπαίδευση. Έχει μια τάση να έχει μια, να μην θέλει ευθύνες, ρε παιδί μου. Είναι πολύ βολικό να έχεις μηχανές να αποφασίζουν για σένα. Αυτό όμως είναι διαφορετικό από μια μηχανή που είναι, ξέρω εγώ, ένα τρακτέρ. Γιατί οι μηχανές αυτές πια υποκαθιστούν ορισμένες λειτουργίες του εγκεφάλου σου. Και αυτό που έρθεσα και λέω, αν αύριο τα παιδιά δεν μαθαίνουν, παραδείγματος χάρη, την προπαίδεια, γιατί έχουμε την τεχνολογία και δεν χρειάζεται να μάθουν την προπαίδεια. Όταν λοιπόν δεν έχουν τα εργαλεία, τα νοητικά, γιατί υπάρχει αυτή η άνεση. Να το πω διαφορετικά, λέω ένα μύθο. Δεν ξέρω αν το λέω στο βιβλίο, αλλά το λέω συχνά σε δημοσιογράφους. Είναι ένας μύθος, ο εξής μύθος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα τζίν, ας πούμε, όπως τους αραβικούς, τις χίλιες και μια νύχτα, έρχεται ένα τζίν και του λέει, τι θέλεις, ό,τι θέλεις θα στο κάνω. Αυτό θέλεις, το κάνω. Αυτό το άλλο, είσαι αφεντικό. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι ευτυχισμένος μετά. Αν δηλαδή η τεχνολογία μας λύσει όλα μας τα προβλήματα, θα έχει την ευτυχία ενός φυτού, έτσι, και χειρότερα από τα φυτά θα είναι. Αυτό πρέπει, είναι ένα θέμα βέβαια το οποίο δεν είναι πια τεχνικό, είναι τι νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει ο άνθρωπος και τι είναι ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος, τουλάχιστον εγώ έτσι τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο, ο οποίος δεν αγωνίζεται, ο οποίος δεν δημιουργεί, ο οποίος δεν ονειρεύεται και ο οποίος, και εκεί είναι και ο κίνδυνος με το Metaverse, ότι, γιατί είπες, video games, εντάξει, το παιδάκι παίζει video games. Αύριο όμως το παιδάκι θα έχει και την, όλο το σύμπαν αυτό στο οποίο θα μπαίνει μέσα και θα τα ζει αυτά τα πράγματα. Εκεί θα αλλάξει κάτι ποιοτικά. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Τι άνθρωπο θέλουμε να φτιάξουμε. Και εάν η πολυπλοκότητα των μηχανών μας ξεπεράσει, γιατί ο άνθρωπος έχει, οι μηχανές έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα απέναντί μας, ότι μπορούν και διαχειρίζονται τρομερή πολυπλοκότητα, την οποία εμείς βέβαια δεν μπορούμε, έχουμε άλλες ικανότητες. Τότε δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να σκεφτούμε τι ρόλο θα παίζει ο άνθρωπος, ποια θα είναι η κατανομή εργασίας μεταξύ μηχανών και ανθρώπου στο μέλλον. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Ευχαριστώ. Μόνο να πω κάτι, ότι δεν περιμένω την τεχνική νοημοσύνη για να σταματήσουν τα παιδιά να μάθουν διαίρεση και πολλαψηφισμό. Το έβαλα θέμα, έβαλα διαίρεση. Δεν θυμάμαι τώρα στο μεταπτυχιακό, στο προπτυχιακό, κανείς δεν ξέρει να κάνει διαίρεση όπως την ξέρω. Όμως, ναι, μα αυτό όμως είναι, αγαπητέ μου, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί σημαίνει ότι αύριο δεν θα καταλαβαίνεις τι είναι μια σχέση αναλογικότητας. Ότι αύριο θα τρέχεις τον υπολογιστή για να αποφασίσεις πράγματα τα οποία τα αποφασίζουμε τώρα έτσι στο φτερό, γιατί τα καταλαβαίνω. Αυτό όμως σημαίνει ότι αλλάζει εντελώς, θα αλλάξουν εντελώς οι λειτουργίες. Δεν ξέρω, εγώ για μένα τουλάχιστον δεν είναι καλά νέα για τους ανθρώπους. Τον άνθρωπο όπως τον φαντάζομαι, βέβαια. Χρησιμοποιεί σήμερα χάρτες για να ταξιδέψει ή μπορεί να διαβάσει χάρτη. Βέβαια. Αλλά βλέπεις ότι χάνεις ορισμένες ικανότητες. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι το βασικό, που είναι η διαχείριση της ελεύθερης βούλησης, αυτό αν το χάσει ο άνθρωπος, γιατί η διαχείριση της ελεύθερης βούλησης είναι και μια ευθύνη. Γιατί θα κάνω αυτό ή θα κάνω αυτό. Αν αυτό το μεταθέσει στις μηχανές, τότε χάνει κάτι πολύ σημαντικό από την ανθρώπινη του διάσταση.